Γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά. Εδώ, εδώ, μάγωνα μαζικό, στο δικό σας λεπτό, πάει λογισμικό. Εδώ πέρα και στη λήξη της κινητοποίησής μας κάτι πολύ σημαντικό, ότι στο σχόλασμά τους οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες εδώ πέρα στη Σκρούτς, αλλά και στο ραντεβού που είχαμε δώσει στον ΙΣΑΠ της Νέας Ιωνίας για τη σημερινή μας διαμαρτυρία, μας υποδέχτηκαν τόσο τους συναδέλφους μας εδώ, αλλά και τους υπόλοιπους συναγωνιστές, αστυνομικές δυνάμεις και στα δύο σημεία συγκέντρωσης, λες και είμαστε εγκληματίες. Επειδή κάνουμε μια διαμαρτυρία που είναι και μια κλιμάκωση της πολύμορφης πραγματικά δραστηριότητας εδώ πέρα της Σωματικής Επιτροπής ενάντια σε πλαστικές μεταβολές που φέρνει εδώ πέρα η εργοδοσία της Σκρούτς. Δεν θα τις πω όλες, αλλά περιληπτικά να πούμε ότι εν έτη 2022 και σε ένα κλάδο στην Εθνική της Τεχνολογίας, στον κλάδο της Πληροφοριακής και Τηλεπικοινωνιών, όλοι οι συνάδελφοι και με deadline αρχικά στις 10 Οκτώβρη κλείθηκαν να υπογράψουν, θέλανε μάλλον να υπογράψουν και δεν τους πέρασε μια σύμβαση που έκανε το 8ωρο 8,5ωρο, υλοποιώντας την ουσία τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, τον οποίο έχουμε καταγγείλει και στην ουσία έχει απαξιωθεί και στη συνείδηση όλων των εργαζομένων όλης της Ελλάδας πανελλαδικά. Θυμόσαστε και όλες τις απεργίες, τις πραγματικά συνταρακτικές το προηγούμενο καλοκαίρι. Πέρα από αυτό, φέρνει και πολλές άλλες πλατικές μεταβολές, όπως τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, το ότι μπορεί εδώ πέρα να μετακινήσει τους συναδέλφους σε οποιαδήποτε παράρτημα μπορεί να ανοίξει σε κάποια άλλη πόλη χωρίς καμία ειδοποίηση, ότι μπορεί να τους αλλάξει το ωράριό τους. Η σύμβαση έλεγε μέσα, τους καλούσε δηλαδή να υπογράψουν ότι τους όρους εργασίας τους δεν θα μπορούν να τους συζητούν με κανέναν, δηλαδή με την οικογένειά τους, με τους συναδέλφους τους. Αυτά και πολλά άλλα. Προφανώς άμεση ήταν εδώ πέρα η αντίδραση και του Συνδικάτου αλλά και της Σωματιακής Επιτροπής. Η όλη αυτή η δραστηριότητά μας πραγματικά έχει βάλει τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις. Η συλλογική δηλαδή αντίδραση των εργαζομένων, γιατί στην τελευταία μας εδώ πέρα κινητοποίηση την προηγούμενη Δευτέρα έξω από τα γραφεία της Σκρούτς κάψαμε την παντελή αδειολεξία της εργοδοσίας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Καταφέραμε το εντελώς αφαίρετο deadline που υπήρχε για τις 10 Οκτώβρη να το πάρουν πίσω και να δεχτούν συνάντηση με το συνδικάτο μας τη Δευτέρα αυτή, έχοντας εμείς επικοινωνήσει προφανώς πως τα αιτήματά μας είναι καμία πλαστική μεταβολή, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας τώρα στη Σκρούτς, να αρχίσει δηλαδή η συλλογική διαπραγμάτευση, κάτι το οποίο θα κατοχυρώσει αυξήσεις, μειωμένο ωράριο και συγκροτημένα δικαιώματα εδώ για τους συναδέλφους. Αρχικά θέλουμε να καταγγείλουμε εδώ στη συγκέντρωσή μας και στο λαό της Νέας Ιωνίας ότι κυκλοφορούσαν φήμες από την εργοδοσία και τη διοίκηση του Σκρούτς ότι στον κόσμο εδώ, στο λαό της Νέας Ιωνίας, να μην παρκάρει μπροστά ακριβώς από την εταιρεία, γιατί θα έρθουν διαδηλωτές και θα σπάσουν τα αυτοκίνητα. Συνάδελφοι, εδώ και 3 εβδομάδες που έχει έρθει η πλαπτική αυτή τροποποιητική ατομική σύμβαση εργασίας, μας έχει βρει όλους τους εργαζόμενους ενωμένους. Όλοι οι εργαζόμενοι δεν έχουμε σκύψει το κεφάλι. Όλοι οι εργαζόμενοι διαφωνούμε στην υπογραφή της ατομικής σύμβασης εργασίας, γιατί αναγνωρίζουμε ότι υπογράφουμε βλαπτικούς όρους για να δουλεύουμε. Ακόμα και συνάδελφοι που έχουν εκβιαστικά υπογράψει τη σύμβαση δεν θα σκύψουν το κεφάλι. Αυτή τη στιγμή εμείς παλεύουμε την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, θα ακυρώνει αυτή την απαράδεκτη ατομική σύμβαση εργασίας και θα ενσωματώνει όρους όπως αύξηση
όλων των μισθών πάνω από το επίπεδο του πληθωρισμού, όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, ενώ όσο διαρκεί αυτή, θα είναι με ευθύνη, οι ευθύνες θα παραμένουν στον εργοδότη και θα ανακαλείται ανάλογα το θέλει ο εργαζόμενος. Συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα. Εμείς ανανεώνουμε τον αγώνα μας για το επόμενο διάστημα, γιατί τη Δευτέρα έχουμε τη συνάντηση με την εργοδοσία. Εμείς θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα μαζί σας, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς συνάδελφοι παλεύετε με το κοινό αγώνα. Ο αγώνας μας έχει κοινό παραναβαστή και είναι αγώνας για αυξήσεις πάντα σε όλους τους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους εργαζόμενους.